Σε μια εντυπωσιακή δήλωση τη εκπροσώπου του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχαρόβα, η Μόσχα στηρίζει ολόπλευρα αυτό που η κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη αναφέρει ω κλοπή των γλυπτών του Παρθενώνα από του Βρετανού. Αλλά την ίδια στιγμή η κυβέρνηση πουλά 75.000 βλήματα βαρέω πυροβολικού των 203, 155 και 105 χιλιοστών στην Ουκρανία, κατόπιν και βρετανικού αιτήματο για να σκοτώσουν Ρώσου και εξεγερμένου Ρωσοφωνού. Αυτή η γκροτέσκο διπλωματική ανισορροπία καταγράφεται από μεγάλη αφήνεια και πρέπει να είναι η πρώτη φορά στην ιστορία τη χώρα που παραδίδονται όπλα για να σκοτώσουν αυτού που υποστηρίζουν τα δίκαια τη Ελλάδα. Και μάλιστα κάθε υπέρβαση του τυπικού πολιτηρίου, καθώ η Μόσχα εμένει στην ουσία που λέει ότι αυτά τα έφτιαξαν Έλληνε και ανήκουν στου Έλληνε παρά την πώλησή του στου Βρετανού από του Οθωμανού. Το ευχαριστήριο τη κυβέρνηση είναι η πώληση που θα οδηγήσει στον θάνατο χιλιάδων Ρώσων και Ρωσόφωνων. Για την ιστορία, η εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών τη χώρα, Μαρία Ζαχαροβά, στο μήνυμά τη τόνισε πω τα γλυπτά του Παρθένονα είναι κλεμμένα από τη Βρετανία ότι είναι πλούτος του Βρετανικού Μουσείου, του Λούβρου, των τμήματων της Αρχαίας Αιγύπτου, της Αρχαίας Ελλάδας και συνολικά αρχαιότητας. Όλα όσα έφτασαν εκεί, εξάγοντάς τα από την Ελλάδα και την Αίγυπτο, είναι παράνομα. Ό,τι απομακρύνθηκε από Γάλλους και Βρετανούς στρατιωτικούς ή ακόμη και διπλωμάτες, με εντελώ επινοημένε προφάσεις, δίθεν ότι δεν εξήγαγαν πολιτιστικά αγαθά ή τα εξήγαγαν προσωρινά. Αυτό ακριβώς είναι η ακομη και διπλωματες με εντελω επινοημενε προφασεις δήθεν οτι δεν εξηγαγαν πολιτιστικα ήταν το σχόλιο της κυρίας Ζαχαρόβα.